Κύριε Αποστολάκη, παρακολούθησα με ενδιαφέρον, επειδή είναι κεντρικές συγκεντρώσεις, όχι για άλλο λόγο, τις δύο συγκεντρώσεις του κυρίου Δούκα και του κυρίου Γερουλάνου. Είχαν και δύο αρκετό κόσμο. Ο κύριος Ανδουλάκης θα μιλήσει την Παρασκευή, η κυρία Διαμαντοπούλου την Πέμπτη, η κυρία Γιαννακοπούλου μάζεψε αρκετό κόσμο στο Περιστέρι, ο κύριος Κατρίνης και στον Πύργο και σε άλλες συγκεντρώσεις που έκανε. Με λίγα λόγια, κόσμο μαζεύεται. Ένα ερώτημα είναι τι θα τον κάνετε, και το ρωτώ πολύ σοβαρά, γιατί και άλλες φορές είχατε μαζέψει κόσμο, 270.000 την τελευταία φορά. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι τι χαρακτηριστικά κατά την άποψή σας πρέπει να έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να είναι βουλευτής, να εκφράζει συγκεκριμένες απόψεις, πώς πρέπει να είναι. Κυριακή κοντή γιορτή. Λοιπόν, κύριε Πιέρο, πρωτού απαντήσω στο ερώτημά σας, θέλω μία μικρή παρατήρηση σε αυτά που είπε ο κύριος Πέτσας και σε αυτά που είπε ο κύριος Μαντζουράνης. Με την κοινοβουλευτική εμπειρία που διαθέτω και που διαθέτουμε και οι υπόλοιποι στο τραπέζι. Ασφαλώς το να κάνεις ερωτήσεις εντάσσεται μέσα στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Αλλά προσέξτε να δείτε. Το σύνηθες είναι, όταν κάποιοι βουλευτές έχουν μια αγωνία για μείζωνα ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα η φαρμακευτική πολιτική μιας κυβέρνησης, και είναι αγωνίες που αφορούν τους ψηφοφόρους τους, αλλά και τους ίδιους σε ό,τι αφορά το μέλλον το κυβερνητικό, συνήθως επιλέγουν μια επαφή με τον Υπουργό. Μια επαφή με τους αρμόδιους υπουργούς τους, επισκέπτονται στα γραφεία τους, γίνεται μια συζήτηση, γίνονται επεξηγήσεις. Όταν βλέπουμε τέτοιου είδους κινήσεις με ερωτήσεις σαν και αυτή που κατατέθηκε σήμερα και σαν και αυτή που κατατέθηκε την προηγούμενη φορά από συναδέλφους για τα κόκκινα δάνεια, σηματοδοτούν κάτι πολιτικά και το ξέρει πολύ καλά αυτό και ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Ματζουράνης. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ρηγμάτωση. Η ρηγμάτωση είναι πολιτική, είναι ιδεολογική και λαμβάνει και κάποια προσωπικά χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός, κατά την εκτίμησή μου, έχει εκμετρήσει τις απανωτές ευκαιρίες που του έχουν δοθεί μέσα από δύο μεγάλες εκλογικές του νίκες. Αλλά σήμερα είναι ένας Πρωθυπουργός που σιγά σιγά αρχίζει και χάνει από τον κανένα, που δεν του δικαιολογείται και δεν του αναγνωρίζεται ο ρόλος του μεταρρυθμιστή, που δεν του αναγνωρίζεται ο ρόλος ενός ανθρώπου που ήρθε να ενδυναμώσει τη θέση της χώρας. Αντίθετα, του χρεώνεται ότι μέσα από τις πολιτικές του οι ανισότητες μεγαλώνουν δραματικά και του αναγνωρίζεται μια μεγάλη αποτυχία στο να μπορέσει να μεταρρυθμίσει και να εξυγχρονίσει το ελληνικό κράτος. Αλλά μόλις αναγνωρίσατε ότι δεν μπορεί να τον νικήσει κάποιος από εσάς. Είπατε ότι κινδυνεύει τον κανένα. Από το Πασόκ δεν άκουσα από κάποιον να κινδυνεύει. Μα το Πασόκ. Στην τελευταία δημοσκόπηση, ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, 46%. Μα το Πασόκ, ακούστε. Στην τελευταία δημοσκόπηση επίσης. Στην ερώτηση. Από δημοσκόπηση αυτό που λέτε, ναι, Πέτσας. Και αυτό που θα πω εγώ είναι από δημοσκόπηση. Στην τελευταία ερώτηση, ποιο είναι δυνητικά το κόμμα το οποίο θα μπορούσατε να ψηφίσετε σε επόμενες εκλογές, το Πασόκ είναι πρώτο. Με ποιον πρόεδρο και με τι χαρακτηριστικά. Θα σας απαντήσω. Αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα, το οποίο από το 2012 και μετά, όταν κάποιοι προσπάθησαν να εξαερώσουν το Πασόκ, ξαναέρχεται το Πασόκ ως πρωταγωνιστή στη δυνητική ψήφο του κόσμου. Αφού διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα σας κοιτάξουν. Θα μπορούσαν να μας κοιτάξουν και να πούνε η Νέα Δημοκρατία. Είναι πρώτο το Πασόκ με 45% και δεύτερη η Νέα Δημοκρατία με 42%. Κύριε Πέτσα. Δεν μπορεί να είναι όλοι κεντροδεξιοί. Κάπου πρέπει να πάνε οι ψηφοφόροι της κεντροαριστεράς. Κυρία Αποστολάκη, λοιπόν, ένα λεπτό να απαντήσω. Ότι δυνητικά μπορούν να ψηφίσουν το Πασόκ. Προς το παρόν το Πασόκ έχει 13%. Ωραία. 14%. Ότι λένε ότι δυνητικά. Ακούστε. Να είμαστε αντικειμενικοί και όχι μικρόψυχοι. Τα 13% το λένε, αλλά ταυτόχρονα το 45% λέει ότι δυνητικά μπορεί να ψηφίσει ο Πασόκ. Δυνητικά ξέρετε τι σημαίνει. Κάποια στιγμή. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει. Δεν είναι, το δυνητικά δεν είναι κάποια στιγμή. Αναφέρεται για τις επόμενες εκλογές, κύριε Τάκη. Και όταν το Πασόκ. Λέτε ότι τις επόμενες εκλογές θα πάρει 45%. Κύριε Τάκη, είστε πολύ καλός δημοσιογράφος και πολύ καλός προβοκάτορας. Αλλά τώρα μην γίνεστε. Ο καλός δημοσιογράφος είναι, ναι, και αλλά τώρα όποτε χρειάζεται. Αλλά ξέρετε, τώρα δεν χρειάζεται να γίνεστε προβοκάτορας. Έμα μόνο όταν λέτε ότι θα πάρει 45% σε πολύ καλό. Είμαστε στο κλείσιμο, την αφήσουμε. Ελάτε. Δυνητικά λέει, μπορεί να το ψηφίσει το 45%. Αυτό το 45% λέει ότι δυνητικά μπορεί να ψηφίσει Πασόκ και το 42% λέει ότι δυνητικά μπορεί να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Εάν εσείς θεωρείτε ότι είναι πιθανό στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία να πάρει 42%, μην βάλετε στοίχημα, γιατί στις προηγούμενες πήρε 41%. Γιατί τα οικονομικά σας θα χειροτερέψουν. Στις προηγούμενες... Λοιπόν, πάμε λίγο στο ερώτημα. Πάμε λίγο στο ερώτημα. Πάμε τώρα στο Πασόκ. Ακούστε, το Πασόκ είναι σε μια διαδικασία η οποία από ό,τι φαίνεται από κρίση θα μετατραπεί σε ευκαιρία.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και από ό,τι φαίνεται, γιατί όπως και εσείς το λέτε, γίνονται συγκεντρώσεις με πολύ κόσμο και υπάρχει μία βάσιμη φιλοδοξία ότι οι 270.000 στους οποίες αναφερθήκατε θα τις υπερβούμε. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο. Το αν θα μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το διατηρήσουμε είναι στο χέρι καταρχήν της νέας ηγεσίας και όλων ημών. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία είναι να δει μια ηγεσία και μια ομάδα έτοιμη να αποτελέσει μια προοδευτική, εναλλακτική κυβερνητική λύση. Τι χαρακτηριστικά απέναντι σε ένα βαλτωμένο κυβερνητικό σχήμα. Λοιπόν, είναι προφανές ότι αυτό σημαίνει ένα σύγχρονο προοδευτικό πρόγραμμα. Ξέρετε, αυτή η λογική, το ότι δεν υπάρχουν διαφορές, ότι είμαστε λίγο ίδιοι και αναζητούμε κάποιον που θα μιλάει καλύτερα αγγλικά από τον κύριο Μητσοτάκη ή θα είναι καλύτερος διαχειριστής, πέθανε. Δεν υπάρχει πια. Καλά, δεν θα είναι και κακό τώρα, να μιλάει καλά αγγλικά ο πρόεδρος. Ναι, όχι, δεν το είπα γι' αυτό. Ναι, θέλω να σας πω ότι μετράνε πλέον οι πολιτικές. Σαν να ήρθε η ώρα της πολιτικής. Βέβαια. Γιατί οι ανισότητες είναι χαοτικές και οδηγούν εκτεταμένα τμήματα της κοινωνίας σε περιθωριοποίηση και φτώχεια. Άρα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ μέσα από την ηγεσία και την ομάδα που θα περιβάλλει την ηγεσία ως ένα εναλλακτικό κυβερνητικό σχήμα απέναντι στο σημερινό εξικοντά πεταμελές κυβερνητικό σχήμα που δεν παράγει μεταρρυθμίσεις και δεν παράγει πολιτική πρέπει να είναι μια στέρεη εναλλακτική κυβερνητική λύση η οποία πείθει τους ανθρώπους. Ότι... Βουλευτής ο πρόεδρος ή όχι? Εσείς είστε βουλευτής και πριν υπάρξετε βουλευτής δεν θυμάμαι να είχατε εκδηλώσει ηγετικές τάσεις. Ακούστε. Είναι σημαντικό, είναι λειτουργικό αυτό. Ακούστε. Εγώ, όπως ξέρετε, πήρα μία απόφαση μετά από μεγάλη περίσκεψη. Και είναι σεβαστό και μας είχατε εξηγήσει γιατί. Και έχω επιλέξει σε αυτή τη μάχη να μην μετατραπώ σε οπαδό, αλλά να μπορέσω με όλες μου τις δυνάμεις να βοηθήσω όχι, την άποψη, ενότητα λέω, του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα. Είναι καλύτερο να είναι βουλευτής ή όχι ο πρόεδρος? Εάν πω αυτή την άποψή μου, ας πούμε, θα πούν από κάτω η Μιλένα είναι υπέρ του Τάδε ή υπέρ του Δίνα. Και υπ' αυτή την έννοια, επειδή είμαστε τρεις μέρες μετά τις εκλογές, την άποψή μου την έχω πει σε ανύποπτο χρόνο. Δεν θέλω να απαντήσω γιατί δεν θέλω να μπω στη λογική του ότι στηρίζω κάποιον υποψήφιο. Αυτή τη στιγμή, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στις 14 Οκτωβρίου, κύριε Πιέρο, δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ από αυτή την ιστορία να βγει τραυματισμένο. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Δεν επιτρέπεται. Μάλιστα. Γιατί ο κόσμος με μεγάλη αγωνία, εγώ ξέρετε, το νιώθω αυτό περπατώντας στο δρόμο. Και με σταματάνε άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ. Κατανοητό. Και με σταματάνε άνθρωποι οι οποίοι μου λένε κάντε κάτι. Αυτό ξέρετε επειδή εγώ είμαι από αυτούς που βίωσα, βίωσα την απαξίωση του ΠΑΣΟΚ από την κρίση και τη δραματική περιπέτεια της χρεοκοπίας και ξανανιώθω ανθρώπους να καταθέτουν την ελπίδα, την ελπίδα τους εμάς είναι για τους ώμους μου και για την... Και για την πορεία μου μια τεράστια ευθύνη. Μάλιστα. Και δεν θα την, αυτή την ευθύνη δεν θα την προδώσω. Λοιπόν, θα...